είναι ένα, ας το πω έτσι, έθιμο στο πλαίσιο του κοινωνιστικού μας πολιτεύματος, η ψήφιση του προϋπολογισμού είναι χρέος. Ο προϋπολογισμός όμως προϋποθέτει την εκτέλεσή του. Γιατί ψηφίζεται για να εκτελεστεί. Και στο σημείο αυτό δεν έχω κανένα δικαίωμα να αμφιβάλλω ότι είναι εφικτή η εκτέλεσή του. Οφείλω όμως να επισημάνω ορισμένα πράγματα, τα οποία αφορούν συγκεκριμένες πτυχές της εφαρμογής του προϋπολογισμού, ακριβώς για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων και να μην χρειαστεί δηλαδή στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα να ληφθούν άλλα μέτρα για την κάλυψη ενδεχόμενων αστοχιών. Θα περιμένω δε μέχρι το τέλος της συζήτησης και φαντάζομαι ο Υπουργός Οικονομικών θα το πράξει απαντήσεις σε δύο βασικά σημεία. Το ένα αφορά το ζήτημα των πληστηριασμών. Είναι γνωστό ότι ανάξατε από την πρόταση που καθένας καταθέτει, όπως και εγώ έχω καταθέσει, ότι ένα είναι βέβαιο, απελευθέρωση των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας δεν είναι νοητή. Και δεύτερον, θα χρειαστούν και ορισμένες εξηγήσεις σχετικά με το ζήτημα της φορολογίας, ιδίως της ακίνητης περιουσίας. Το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ, διότι ακούσαμε από την πλευρά του Υπουργού Οικονομικών ότι υπάρχει περαιτέρω στάδιο φορολόγηση των Ελλήνων φορολογουμένων. Γνωρίζω πως δεν είναι δική σας θέση. Ούτε φυσικά κανένας μέσα σε αυτήν την αίθουσα. Θα ήθελα λοιπόν να διευκρινίσω ότι από τη δική μου πλευρά ψηφίζω τον προϋπολογισμό, αλλά χωρίς καμία δυνατότητα περαιτέρω φορολόγησης των Ελλήνων πολιτών, διότι τα οικονομικά δεδομένα τα οποία αναμφισβήτητα και προκύπτουν μέσα από τον προϋπολογισμό δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο. Ούτε πολιτικός, ούτε ηθικός, ούτε νομικός. Γιατί η κατάσταση είναι η εξής. Όλοι γνωρίζουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η Ελλάδα μετά το 2010 μπήκε σε αυτή την τροχιά και καταστροφική κοινωνική και οικονομική πολιτική των μνημονίων. Μπήκε χωρίς την παραμικρή διαπραγμάτευση, σε ένα λάθος πρόγραμμα επίτευξης τύρων δημοσιονομικών στόχων, που είχε οδηγήσει τα αποτελέσματα τα οποία κληρονόμησε η κυβέρνηση Σαμαρά. Το τονίζω αυτό, το κληρονόμησε η κυβέρνηση Σαμαρά. Η κατάσταση που επικράτησε μέσα αυτά τα τρία χρόνια είναι γνωστή. Το εισόδημα των Ελλήνων και γενικά η ανατροπή της ζωής των Ελλήνων πολιτών, που ουδέποτε έχει επιτευχθεί για δημοκρατική χώρα σε καιρό ειρήνης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε ως αποτέλεσμα μεσοσταθμικά το εισόδημα να μειωθεί γύρω στο 40%. Με πρωταγωνιστές, αρνητικούς πρωταγωνιστές, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, χωρίς να υπολείπεται ο ιδιωτικός τομέας και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Το έτερο αποτέλεσμα, δραματικό αποτέλεσμα, ήταν η ανεργία, η οποία από το 10% και κάτι λιγότερο που ήταν το 2009, αγγίζει τα όρια του 30%. Με την ανεργία των νέων να είναι πάνω από 60%. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Υπουργέ, την οποία κληρονόμησε η κυβέρνηση Σαμαρά και την οποία καλείται να αντιμετωπίσει. Σε αυτό συνέτειναν συγκεκριμένοι παράγοντες, μεταξύ των οποίων θα ήθελα να αναφερθώ σε τρεις, γιατί αφορούν τις τρεις κυριότερες επενδύσεις του Έλληνα. Συνέτεινε το γεγονός ότι η πρώτη και βασικότερη επένδυση του Έλληνα, που δεν είναι μόνο επένδυση, χρησιμοποιώ τον όρο υπό την ευρεία έννοια, αλλά είναι στην ουσία μια νοοτροπία συγκεκριμένη. Η επένδυση λοιπόν που αφορά την ακίνητη ιδιοκτησία. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά ότι η ακίνητη ιδιοκτησία έχει καταρρεύσει. Η αγορά των ακινήτων έχει καταρρεύσει. Το 55% της αξίας της έχει εξανεμιστεί. Και αυτό έχει επιπτώσεις όχι μόνο αμέσως, αλλά και εμέσως. Μέσω του τραπεζικού συστήματος. Γιατί όταν οι εμπράγματες ασφάλειες, οι οποίες ακολουθούν τα ενυπόθηκα δάνεια, υφίστανται αυτές τις συνέπειες, τις υφίσταται και ο δανειολήπτης, τις υφίστανται όμως και ο φορολογούμενος, δεδομένου ότι ξέρουμε πως αυτή η κατάρρευση σημαίνει άμεση ή έμεση ανακεφαλοποίηση πρόσθετη των τραπεζών, την οποία αν σε τελική ανάλυση την πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Αυτό είναι λοιπόν ως προς την πρώτη επένδυση. Δεύτερη επένδυση. Μεγάλη επένδυση των Ελλήνων πολιτών. Ομόλογα. Μετά το PSI ξέρουμε ότι τα ομόλογα των Ελλήνων πολιτών έχασαν πάνω από το 90% της αξίας τους. Τρίτη επένδυση. Μετοχές.
ιδίως συμμετοχές των εταιριών και των τραπεζών. Ξέρουμε καλά ότι και αυτή η προσφυλής επένδυση για τους Έλληνες έχασε το 95% της αξίας της. Και ξέρουμε επίσης ότι οι τράπεζες έχουν χάσει από πλευράς καταθέσεων περίπου παραπάνω από το μισό, 250 δισεκατομμύρια, κάτι λιγότερο από το μισό, 250 δισεκατομμύρια ήταν οι καταθέσεις της τράπεζας, 150 δισεκατομμύρια έχουν απομείνει. Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Υπουργέ, η οικονομική, την οποία παρέλαβε η κυβέρνηση Σαμάρα και την οποία προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε. Σε αυτό πρέπει να προσθεθεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε υπερφορολόγηση. Υπερφορολόγηση της ακίνητης ιδιοκτησίας μέσω του ΕΕΤΙΔΕ, ο οποίος επευλήθη υπό όρους οι οποίοι είναι αντισυνταγματικοί, και αυτό το πράγμα το έχει πει το Συμβούλιο Επικρατείας στην απόφαση 1972 του 2012, γιατί ο φόρος αυτός έγινε κατά ανάγκη να είναι εκτός μόνο μέχρι το τέλος του 2012. Υπάρχει υπερφορολόγηση του ιδιωτικού τομέα, των επιχειρήσεων, ανώνυμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης. Και υπάρχει τεράστιος κόστος δανεισμού των ελληνικών επιχειρήσεων, είναι 11% με μέσο όρο στην Ευρώπη 6%, και στη Γερμανία που μας δείχνει το δάχτυλο, ο φόρο, συγγνώμη, το κόστος δανεισμού είναι κάτι λιγότερο από 2%. Ρωτώ, κύριε Υπουργέ, επειδή εσείς έχετε αντίθετη άποψη, πού βλέπει κανείς δυνατότητα φορολόγησης από αυτές τις συνθήκες των Ελλήνων πολιτών παραπάνω από ό,τι ήδη πληρώνουν? Να το ξεκαθαρίσω. Τέτοια δυνατότητα δεν υπάρχει. Ψηφίζουμε λοιπόν τον προϋπολογισμό και υποστηρίζουμε την εκτέλεσή του, αλλά σε ό,τι αφορά την εκτέλεση και την ψήφιση των οποιονδήποτε μέτρων από εδώ και πέρα, δεν είναι νοητό να υπάρξει οποιαδήποτε επιβάρυνση του Έλληνα, και σας λέω ότι αυτό δεν αποτελεί κριτική προς την κυβέρνηση. Αγωνία εκφράζουν προς την πλευρά της κυβερνήσεως για το βάρος που έχει αναλάβει, γιατί σας είπα, αυτή η κυβέρνηση πήρε το βάρος πάνω της από την αφροσύνη των κυβερνήσεων Παπανδρέου Παπαδήμου, οι οποίες οδήγησαν τη χώρα εδώ που την οδήγησαν. Και το λέω αυτό το πράγμα γιατί υπάρχει μια προσπάθεια να φανεί ότι τούτη η κυβέρνηση είναι δίθεν μια κυβέρνηση η οποία συνεχίζει και δικαιώνει την πολιτική των κυβερνήσεων Παπανδρέου Παπαδήμου. Λέω λοιπόν προς τους αδελφούς του ΠΑΣΟΚ, συγκυβερνάμε για να φύγουμε από τον εφιάλτη στον οποίο μας οδήγησαν οι πολιτικές των κυβερνήσεων αυτών. Και όχι για τις επικροτούμε. Και δεν αποτελεί η κυβέρνηση αυτή σε καμία περίπτωση κολυμβήθρα του Σιλοάμ για όσα έγιναν την εποχή εκείνη και όσα συνετελέσαν την εποχή εκείνη. Η επιχείρηση αποσανατολισμού από τα πεπραγμένα της δεν πρόκειται να περάσει. Επαναλαμβάνω λοιπόν, ψηφίζουμε αυτόν τον προϋπολογισμό και ψηφίζω αυτόν τον προϋπολογισμό ακριβώς γιατί είναι ο πρώτος προϋπολογισμός μετά τα 4 τελευταία χρόνια ο οποίος αφήνει χαραμάδα ελπίδας ότι θα φύγουμε από τον εφιάλτη, τον μνημονιακό εφιάλτη στον οποίο μας οδήγησαν οι κυβερνήσεις Γιώργου Παπανδρέου και Λουκά Παπαδήμου. Ευχαριστώ πολύ.